υποβάθμιση, υποχρηματοδότηση αυτών των δημόσιων, δημοτικών, παιδικών και βρεφικών σταθμών είναι κάτι το διαχρονικό και αφορά όχι μόνο εσάς τώρα ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφορούσε και το ΣΥΡΙΖΑ χθες. Και είναι διαπιστωμένο ότι υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών των νοικοκυριών και του αριθμού των παιδιών που πρέπει να καλύψουν. Αυτό το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που υπάρχει, υποτίθεται έρχεται συμπληρωματικά να καλύψει διαπιστωμένες ανάγκες. Στην πραγματικότητα όμως καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών. Το πρόβλημα είναι ακόμα πολύ πιο οξυμένο στις βρεφικές ηλικίες. Αυτό το κομμάτι παραμένει διαχρονικά πλήρως ανεπαρκές και στην ευθύνη της οικογένειας. Εξίσου εκρηκτική είναι η κατάσταση όσον αφορά τις απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών στις δομές των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, όπως επιβεβαιώνεται και από τα χιλιάδες παιδιά που απορρίφθηκαν την περσινή χρονιά από αυτό το πρόγραμμα. Η κατάσταση από τότε που η ευθύνη αυτών των σημαντικών δομών για το παιδί και την οικογένεια πέρασε από το κράτος στους Δήμους έχει χειροτερεύσει. Οι δομές συρρυκνώνονται, οι ιδιώτες παίρνουν κεφάλι με τη συνδρομή και τη χρηματοδότηση του κράτους, όπως βέβαια την εισήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τα περίφημα βάουτσερ, κάτι το οποίο το συνεχίζετε και εσείς. Απότοκο αυτής της πολιτικής το ποσοστό των εργαζομένων με το καθεστώς των ελαστικών και ευκαιριακών σχέσεων εργασίας, που σήμερα ήδη υπερβαίνει το 50% για τους παιδικούς σταθμούς, ενώ στις δομές των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, είναι κυρίαρχο αυτό το καθεστώς, με 2.500 συμβασιούχους εργαζόμενους στα περίπου 427 ΚΔΑΠ και 75 ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Πλάι σε αυτή την πολιτική απαξίωσης ανθίζουν φυσικά και οι καινοτόμες προτάσεις της κυβέρνησης, όπως το περίφημο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», παρουσιάζοντάς το τάχα ως πρωτοποριακό και ότι έρχεται να ενισχύσει τις άνεργες γυναίκες. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωενωσιακό Κεφάλαιο αξιολογούν ως δαπανηρό έργο για το κράτος το σύγχρονο και το πυκνό δίκτυο παιδικών δομών με το αναγκαίο επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό που προκρίνουν λύσεις που υποβιβάζουν παντελώς την επιστημονική παιδαγωγική διάσταση της ανάπτυξης του παιδιού. Κατά την άποψή μας, η αναγκαιότητα της φροντίδας του παιδιού πρέπει να είναι επιστημονική και στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Να προσφέρεται σε όλα τα παιδιά με όλο το αναγκαίο μόνιμο διεπιστημονικό προσωπικό και σε κατάλληλα κτίρια που να υπηρετούν την παιδαγωγική λειτουργία. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί στους Δήμους της χώρας να μπορέσουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς και με ποια μέτρα θα στηρίξετε τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ στους Δήμους ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Και δεύτερον, πότε επιτέλους θα μονιμοποιηθούν στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες δομές που χρόνια τώρα είναι όμοιροι των ληξιπρόθεσμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και συχνά πυκνά εκβιάζονται με την απειλή της απόλυσης από σειρά δημάρχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Συνάδελφε, θα ξεκινήσω από τα ζητήματα τα οποία είναι κατεξοχήν αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό είναι το θέμα που με ρωτάτε, αν θα μονιμοποιήσουμε το σύνολο των εργαζομένων στις αντίστοιχες δομές. Η απάντηση είναι όχι. Και για να εξηγήσω τώρα γιατί δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σημαίνει ότι υπάρχουν χρήματα που έρχονται ακριβώς για το πρόγραμμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη σε καθεστώς μονιμότητας των υπαλλήλων αυτών σημαίνει ότι στην πραγματικότητα πάει το πρόγραμμα να είναι συγχρηματοδοτούμενο και πάνε να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, εκείνο που μου λέτε με αυτή την πρόταση είναι να χάσουμε γύρω στα 270 εκατομμύρια. Εγώ λέω να μην τα χάσουμε. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα και για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα συνεχίσει να τρέχει με τον τρόπο που τρέχει τώρα. Τώρα το αν φέρονται καλά ή κακά οι δήμαρχοι ή και ποιος δήμαρχος φέρεται καλά και ποιος δήμαρχος φέρεται κακά και ποιος απειλεί ή όχι, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε έχει να κάνει με τους δημάρχους και όχι με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, στο δεύτερο που με ρωτάτε, θα σας πω όπως άριστα γνωρίζετε, ότι μάλλον κακώς ρωτάτε εμένα. Γιατί?
Γιατί στην πραγματικότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προϋπολογισμού, απλώς διαχειρίζεται τα ποσά, τα οποία όμως ήδη έχουν, ας το πω, προκαθοριστεί αφενός από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος και αφετέρου από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει την ευθύνη για τη λειτουργία αυτού του προγράμματος. Απλώς θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία για τα ποσά τα οποία αφορούν το τρέχον έτος. Στο τρέχον έτος, λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα λέγεται Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021. Έχει ενταχθεί πράγματι σε ΣΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει προϋπολογισμό 164.980.227,33. Αποτελεί μέρος συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Ενισχύθηκε όμως από το Υπουργείο Εσωτερικών με περαιτέρω επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, αυτό με απόφαση στις 11 του 2020 με το ποσό των 15.076.808 ευρώ. Και επίσης υπάρχει πρόσθετα ποσά τα οποία έχουν δοθεί για την ενίσχυση του συγκεκριμένου προγράμματος. Έχει ληφθεί μάλιστα και μία έγκριση, όπως με ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, για μια περαιτέρω ενίσχυση άλλων 20 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος το κάνει. Όμως περισσότερα και ειδικότερα, ειδικά στο θέμα της χρηματοδότησης, επειδή όπως σας είπα αυτά είναι προγράμματα που τρέχουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να κάνετε την ερώτηση στους αρμοδίους υπουργούς. Ένας πρώτος σχολιασμός, κύριε Υπουργέ, είναι ο εξής. Μην πετάτε το μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Η κυβέρνηση είναι ενιαία, είστε υπουργός εσωτερικών. Στην ευθύνη των Δήμων βρίσκονται οι παιδικοί βρεφικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Δεν μπορεί να λέτε ότι, ξέρετε, το κομμάτι το χρηματοδοτικό είναι αλλού, το κομμάτι το εργασιακό είναι αλλού και πάει λέγοντας. Όχι, να αναλάβετε ως κυβέρνηση την ευθύνη. Είστε εδώ για να απαντήσετε σε μια επίκαιρη ερώτηση. Άρα οφείλετε να απαντήσετε ολοκληρωμένα και υποθέτω ότι έχετε κάνει και μια σχετική συνεννόηση με τα αντίστοιχα Υπουργεία. Διαφορετικά, τι νόημα έχει να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε. Αλλά προσέξτε να δείτε. Το δεύτερο ερώτημα, ένα ερώτημα μάλλον που θέλω να θέσω. Υπάρχει αναγκαιότητα σήμερα για περισσότερες δομές που να καλύψουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών παιδιών, οικογενειών, νέων ζευγαριών? Η απάντηση είναι προφανώς και υπάρχει αναγκαιότητα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρετε έτσι ώστε η χρηματοδότηση, η ευθύνη του κράτους, που αναλογεί, να συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση επίλυση του προβλήματος? Και το λέω αυτό γιατί και από τα λεγόμενά σας τώρα, αλλά γενικότερα αυτό το κράτος, το αστικό κράτος και οι θεσμοί του, προσεγγίζουν διαχρονικά το θέμα αυτό των κοινωνικών δομών με τη λογική του κόστους. Με τη λογική του κόστους. Λέτε, ναι, γιατί να μονιμοποιήσουμε αυτό το προσωπικό, για να δώσουμε 270 εκατομμύρια, όπως είπατε επιπλέον? Ναι, να τα δώσετε. Βεβαίως, αν το κριτήριο ποιο είναι? Δεν είναι οι δομές για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των νέων οικογενειών? Δεν κατάλαβα πώς θα βρείτε τα 270 πλάς και άλλα τόσα και άλλα τόσα τα πολλαπλάσια για να αγοράζετε τα Ραφάλ, για να δίνετε δεξιά και αριστερά στους επιχειρηματίες. 72 δισεκατομμύρια λέτε θα πάτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού θα πάνε? Γιατί δεν έχουν προτεραιότητα δηλαδή αυτές οι κοινωνικές δομές και έχει προτεραιότητα, ξέρω εγώ, η ανάπτυξή σας? Δηλαδή αυτά δεν χωράνε στην ανάπτυξη τη δική σας? Προφανώς και δεν χωράνε. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το κράτος δίνει κάθε χρόνο 110 εκατομμύρια για τα ΚΔΑΠ. Και μάλιστα κατηγορήθηκαν τα ΚΔΑΠ οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, ότι γίνεται κατασπατάληση, λέει, του δημόσιου χρήματος. Αυτά μας είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Γίνεται κατασπατάληση, λέει, του δημόσιου χρήματος. Η πραγματικότητα όμως με τους αριθμούς είναι εντελώς διαφορετική. Και αν πάρουμε τα ίδια τα στοιχεία της ΕΤΑ, βάσει των βάουτζερ που ενεργοποιούνται κάθε χρόνο στα ΚΔΑΠ, δημοτικά και ιδιωτικά, φαίνεται ότι 2019-2020 δόθηκαν 79 εκατομμύρια, όχι 110, τα 30 δόθηκαν στα δημοτικά ΚΔΑΠ και τα 49 εκατομμύρια, στρογγυλούς αριθμούς λέω, τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ. 2020-2021,
75.235.000 κτλ. Χιλιάδες. Δημοτικά ΚΔΑΠ 17,5 εκατομμύρια, ιδιωτικά ΚΔΑΠ σχεδόν 58 εκατομμύρια. Σχεδόν 58 εκατομμύρια. Δηλαδή στην ουσία χρηματοδοτείτε τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή σας ενδιαφέρει να χρηματοδοτήσετε τον ιδιωτικό τομέα και όχι να δώσετε για να ενισχύσετε τους δημόσιους, δημοτικούς, παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠΑΜΕΑ και να μονιμοποιήσετε αυτό το προσωπικό γιατί είναι προϋπόθεση της ενίσχυσης αυτών των δομών. Άρα θέλετε να τις αποδομήσετε αυτές τις δομές. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Έτσι. 59.000 όμως παιδιά δεν έλαβαν βάουτσερ, ενώ το δικαιούταν. Η χρηματοδότηση των δημοτικών ΚΔΑΠ υπέστησαν καταστροφική καθίζηση κατά 43% από το 21-20 και την τρέχουσα χρονιά 20-21, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική των βάουτσερ που εισήγαγε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είπαμε, που και με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται έτσι μια αντιδραστική πολιτική θεωρώντας ότι η αγωγή και η φροντίδα των παιδιών δεν υφίσταται πλέον ως κοινωνική ανάγκη, ως δικαίωμα για όλα τα παιδιά, αλλά ως εμπόρευμα. Και η όποια παρέμβαση του κράτους παίρνει τη μορφή λοταρίας, της στόχιας, με ευκαιριακές δηλαδή λύσεις και με ημερομηνία λήξης. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι οι δομές αυτές δεν μπορεί παρά να λειτουργούν με ένα ενιαίο πλαίσιο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κυβέρνηση έχει ενιαία την ευθύνη. Με ενιαίο πλαίσιο. Υπαγόμενες πανελλαδικά, και να κλείσω με αυτό κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή, σε μια κοινή διοικητική μορφή. Με στόχο να ξεπεραστεί η σημερινή πρακτική όπου οι δομές υπάγονται διοικητικά σε τρεις διαφορετικές νομικές μορφές φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δήμους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δήμου. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να διασφαλιστεί ένα στοιχειώδης, ενιαίος παιδαγωγικός σχεδιασμός και επιστημονικός έλεγχος των στόχων τους. Αυτή είναι η θέση, η άποψή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.